Λαλέ, της κυρίας Γεωργίας Λαλέ, έκλεισε ένα κύκλο. Δεν είναι πια αναρτημένο το έργο της στο ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Το έργο κατέβηκε. Έχουμε και μια φωτογραφία μάλιστα που έχει ποζάρει στον άδειο τοίχο. Αν μπορέσουμε να τη βρούμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Έγινε πάρα πολύ θόρυβος. Συζητήθηκαν πάρα πολλά. Το ζήτημα πήρε και πολιτική διάσταση. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις όπως αποτυπώθηκαν. Να τη δούμε τη φωτογραφία κιόλας, αφού την έχουμε, την δείξαμε και στην αρχή της εκπομπής, με τον τοίχο πια όπου δεν έχει τη σημαία. Βλέπετε στη μια πλευρά, αριστερά είναι η κυρία Λαλέ με το έργο και δεξιά πια στον ίδιο τοίχο όπου δεν υπάρχει το έργο της. Πάμε στο βίντεο. Πρώτη ανάρτηση της Γεωργίας Λαλέ μετά τον σάλο που προκλήθηκε. Στα αριστερά ποζάρει μπροστά από τη ροζ ελληνική σημαία που φιλοτέχνησε και στα δεξιά μπροστά στον άδειο τοίχο. Μετά την απόφαση να κατέβει από το Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Τα έργα κατέβηκαν μετά τη λογοκρισία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας και της ζωής. Εκτός από το έργο με την ελληνική σημαία σε ροζ χρώμα φτιαγμένη από σεντόνια, η Ελληνίδα εικαστικός απέσυρε και το δεύτερο έργο της, διότι ανησυχούσε, όπως λέει, για την ασφάλειά του. Το προξενείο δεν είναι ιδιωτική γκαλερί, απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα εάν ήταν σε οποιαδήποτε γκαλερί. Εδώ όμως είναι προξενείο, το στενό ελληνικό κράτος. Ο σάλος πάντως δεν λέει να κοπάσει με τα αίματα να ανάβουν και στη Βουλή. Η δικιά σας κυβέρνηση, αντί να δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα έκφρασης της τέχνης και της κουλτούρας, να δίνει έκφραση στις ψεκασμένες αντιλήψεις του κυρίου Νατσιού και κάποιων λίγων ακροδεξιών. Αυτούς ακούσατε. Αυτούς ακούσατε. Δεν ζητήσαμε τιμωρία κανενός. Απλώς θεωρούμε προσβολή κατά του Εθνικού μας Συμβόλου όλη αυτή την απεικόνηση σε γενικό προξενείο του ελληνικού κράτους. Τώρα τα άλλα, η γνωστή τακτική εξόντωση δια της γραφικότητας δεν μας ενοχλεί. Η θέση της Ελληνίδας εικαστικού είχε θέμα τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία, με την ίδια να αποκαλύπτει πως πηγή έμπνευσης ήταν η στιγερή δολοφονία της Καρολάιν. The horrendous femicide of Caroline. And what really struck me was the bed. Την ώρα που ερευνάται για το πώς αποφασίστηκε να εκτεθεί η παραποιημένη ελληνική σημαία χωρίς να ενημερωθεί πρώτα η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Πρόξενος συνεχίζει να στηρίζει την απόφαση του. Όταν μιλάμε για τέχνη, μιλάμε για ελευθερία, μιλάμε για ελεύθερη έκφραση και νομίζω ότι το κράτος έχει ακριβώς αυτό, τον πρωταρχικό ρόλο στην προάσπιση της ελευθερίας και της έκφρασης του λόγου. Μόνο οι κατά καιρούς ολοκληρωτισμοί έκριναν τα έργα τέχνης με πολιτικά κριτήρια. Τη στήριξή της στη Γεωργία Λαλέ έδειξε η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, δημοσιεύοντας εικόνες από 10 σημαίες έργα τέχνης. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει 100% δίκιο. Εάν με ρωτάτε, πρέπει να απαγορευτεί αυτό το έργο, θα σας πω ποτέ. Σχέση όμως έργων τέχνης και κρατικής κυριαρχίας σε κτίρια δημόσια. Ο χώρος είναι που έχει σημασία. Διότι εγώ εκεί δεν πάω για να δω έργο τέχνης. Εγώ εκεί πάω για να εξυπηρετηθώ. Πάντως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Γεωργία Λαλέ φιλοτέχνησε σημαία. Πίσω στο 2019 είχε φτιάξει μια αμερικανική σημαία από νοσοκομιακές ρόμπες και μάσκες. Επηρεασμένη τότε από τη μάχη της με τον καρκίνο. Ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Παπαδημητρίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω το ξέρουμε περισσότεροι. Ηθοποιός, εικαστικός, είναι και αντιπρόεδρος στην Τεχνόπολη. Να μας πει τη γνώμη του για αυτήν την Τυχαίος. Ιστορία. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την εμφάνιση, είναι από ρόλο. Επειδή και μέσω απάχηδας των Αθηνών έχω γίνει, για να μην ξεκολλάω μουστάκια, άφησα τα φυσικά. Μην τρομάζετε. Δεν τρομάζουμε καθόλου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Από εσάς και εγώ, από εσάς έμαθα τώρα και στενοχωρήθηκα ότι κατέβηκε το έργο αυτό. Πραγματικά με στενοχώρησε γιατί μάρε το αγάπησε αυτό το έργο. Το είδα έτσι και. Κύριε Παπαδημητρίου, πιστεύετε ότι έπρεπε να κατέβει ή έπρεπε να μείνει στη θέση του εκεί στο ελληνικό προξενείο? Μα ούτε για αστείο να μείνει στη θέση του. Είναι τόσο τρυφερό έργο, τόσο ευγενικό έργο, τόσο ποιητικό που. Ναι.
Είναι κρίμα. Τέλος πάντων. Αυτό που λέγεται ως επιχείρημα ότι το ελληνικό προξενείο είναι ένας χώρος του στενού, ας πούμε, κύκλου του κράτους που δεν πρέπει ίσως να υπάρχουν αυτά τα έργα. Θα μπορούσαν να είναι παντού αλλού, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι στο προξενείο. Πώς το σχολιάζετε? Τι να σας πω, για μένα ένα έργο είναι καλό ή είναι, δεν είναι καλό. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Αυτό ήταν, πρόκειτο περί ενός πολύ καλού έργου. Τόσο λεπτέστητο. Τόσο, όταν τον το είδα, δηλαδή μέσα που εγώ είμαι και σκληρό καρύδι, δεν συγκινούμαι από αυτά, είναι και όταν κρύβουν και καμιά συναισθηματισμούς πολλούς. Αυτό το έργο με άγγιξε. Και είναι τόσο τρυφερό, απορώ πώς μπορεί να ενοχλήσει αυτό το έργο. Αλλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Είναι άλλη γλώσσα. Πρέπει να τη μάθεις αυτή τη γλώσσα. Είναι σαν να μιλάς μια ξένη γλώσσα, όπως μιλάμε αγγλικά, να μιλάμε εικαστικά, καλλιτεχνικά. Είναι τη γλώσσα και τους κατανοώ και αυτούς βέβαια, που πρέπει να τη μάθεις αυτή τη γλώσσα. Ναι. Πείτε μας για αυτή τη γλώσσα. Εξηγήστε μας αυτή την άποψή σας, το σκεπτικό σας. Το σκεπτικό είναι ότι αν εκπαιδευτείς στην αισθητική, τι είναι καλό, τι είναι όμορφο, τι έχει πάρα πολλές σημασίες, αυτό δεν είναι παραποίηση της ελληνικής σημαίας. Είναι τιμή, απλώς επειδή αφορά όλους τους Έλληνες αυτή η τραγωδία που ζούμε, διαμέσου της σημαίας μας αγγίζει όλους. Δηλαδή πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που είμαστε όλοι αποδέχτες αυτού του νοήματος και το γίνεται ακόμη πιο εύκολο. Να βλέπεις το εθνικό μας σύμβολο να συμβολίζει την αγάπη, την τρυφερότητα μέσα από τα λουλουδάκια, μέσα από τα χρώματα, μέσα από το ροζ. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό το έργο έχει ένα βαθύτατο συμβολισμό. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Γίνεται η κουβέντα για το αν έπρεπε να είναι πάνω στο μοτίβο της ελληνικής σημαίας. Εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων. Δεν είναι πάνω στο μοτίβο, δεν είναι την επέμβαση, δεν είναι μια ελληνική σημαία και τη βάφεις και την κακοποιείς. Είναι μια παραλλαγή της έννοιας ελληνική σημαία που την κάνει ακόμη πιο αγαπητή την ελληνική σημαία. Ίσως κάνει το μήνυμα ακόμα πιο ηχηρό, έτσι. Ακόμη πιο ηχηρό και παίζει και με το φύλλο, με τα φύλλα, άνδρας, γυναίκα. Αν υποθέσουμε ότι η σημαία είναι ένας άνδρας, πιο αντρική, η σημαία είναι όλα, είναι Ελλάδα. Η σημαία δεν είναι άνδρας μόνο, είναι άνδρας, είναι γυναίκα, είναι νέος, είναι πιο μεγάλος. Θέλω να πω ακριβώς. Και το ροζ, είναι όλα. Δυστυχώς θα ήθελα να μην μαλώσουμε και με την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι μάτιο να αρχίσεις να μαλώνεις με την λέγοντα. Όχι, και δεν θέλουμε να μαλώσουμε. Την άποψή σας θέλουμε να ακούσουμε. Και δεν σας κρύβω, κύριε Παπαδημητρίου, ότι αυτό ο μιλήχιος τρόπος που το προσεγγίζετε είναι πολύ σημαντικός αυτή την ώρα. Πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ένα ακόμα μόνο θέμα να φτιαστούμε μαλλί με μαλλί. Είναι ίσως να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και κάπου να καταλήξουμε. Και αυτός ο τρόπος που έχει γλυκά, έχει παράπονο, έχει άποψη, νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος που μπορεί κανείς να προσεγγίσει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Εγώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο θόρυβος λέγεται ότι δημιουργήθηκε επειδή υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις από κύκλους της Ομογένειας, οι οποίοι, βλέποντας αυτό το έργο, θεωρήσαν ότι προσβάλλεται η ελληνική σημαία. Ζήτησε λοιπόν από την κυρία Μάρκου, που θα τη θυμάστε γιατί τα είχαμε πει και με την περίοδο που πρωτογνωρίζαμε τον Στέφανο Κασελάκη, είναι δικηγόρος, η οποία ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου έγιναν όλα αυτά, να μας πει και αυτή από τις πληροφορίες που έχει, γιατί έχει την σχέση της με την ελληνική ομογένεια, τι πραγματικά έγινε, κυρία. Μας ακούτε, κυρία Μάρκου? Ναι, σας ακούω. Γεια σας, κύριε Βαγγελάτο. Γεια σας. Τι έγινε λοιπόν στην ομογένεια, στους κύκλους της ομογένειας? Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα πούμε λίγο τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν και λίγο το χρονικό των γεγονότων. Λάβαμε περίπου οι παράγοντες αρχικά της Ομογένειας μία πρόσκληση περί τα μέσα μετέλη Νοεμβρίου ότι θα γινόταν η καστική έκθεση στο προξενείο της Νέας Υόρκης. Πολλές φορές γίνονται εκθέσεις, δεν είναι η πρώτη φορά, και είναι πάντοτε το προξενείο ανοιχτό στις εκθέσεις. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένα
κάτω στο υπόγειο χώρος όπου γίνονται οι εκθέσεις. Γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι η έκθεση είναι σε διαφορετικό χώρο. Υπάρχει ένας χώρος κάτω στο υπόγειο που πολλοί εικαστικοί, ζωγράφοι, καλλιτέχνες πολλές φορές εκθέτουν τα οποιαδήποτε έργα τους. Λάβαμε ότι γινόταν στις 15 Δεκεμβρίου. Και όπως στην πρόσκληση πάνω είχε αυτή τη ροζ σημαία. Άρχισαν οι αντιδράσεις από την Ομογένεια και ήταν πάρα πολύ λογικό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Μπαίνοντας στο προξενείο, η σημαία δεν ήταν κάπου καλυμμένη ή σε κάποιον διαφορετικό χώρο. Ήταν με το που μπαίνω στο προξενείο, με το που μπαίνω στο σπίτι του ελληνισμού, ήταν η σημαία και φαινότανε. Μάλιστα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχαν πολλά έργα τέχνης, πάρα πολύ αξιόλογα έργα τέχνης, που δεν είχαν κάποιο λογικό παράγοντα τον προηγούμενο καιρό. Και όταν σε ερώτησή μου χτες, που ήμουν στο προξενείο για εκπροσωπήσεις των εντολέων, μου ρώτησα γιατί φύγαν όλα τα προηγούμενα έργα που ήταν τόσο όμορφα κτλ. Η απάντηση που δέχτηκα ήταν για να φαίνεται έντονα η σημαία. Δηλαδή, κύριε Βαγγελάτο, με το που έμπαινα στο προξενείο, στο σπίτι του ελληνισμού, στο σπίτι που αντιπροσωπεύεται. Αξιολογήθηκε, καταλαβαίνω, από το προσωπικό του προξενείου σε ένα σημαντικό έργο, το οποίο ήθελαν να το προβάλλουν όσο περισσότερο μπορούσαν. Αυτό μας λέτε. Σωστά, ακριβώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν μπαίνουμε στο προξενείο, δεν είναι μόνο οι Έλληνες ομογενείς που μπαίνουν. Μπαίνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες χώρες που θέλουν βίζες, που θέλουν πληροφορίες. Καταλαβαίνω. Η Ομογένεια, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλήθηκε ότι υπήρξε μια οργή για αυτό το έργο. Σωστά το αποτυπώνω. Το αποτυπώνεται πάρα πολύ σωστά. Υπήρξε μεγάλη οργή. Όχι εναντίον της καλλιτέχνηδος ή για να το λογοκρίνουμε. Μένουμε στη Νέα Υόρκη και αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι είμαστε ανοιχτόμυαλοι εδώ πέρα. Δεν είναι το θέμα ότι είναι τα αυτιά μας και τα μάτια μας κλειστά πάνω στην τέχνη. Ούτε είμαστε ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ο χώρος αυτός έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Έχει τη λειτουργία της αντιπροσώπευσης της Ελλάδος στη ΣΥΠΑ. Έχει τη λειτουργία να εκπροσωπεί δικαιώματα. Και κυρία Μάρκου, να ρωτήσω κάτι. Γιατί εσάς ως γυναίκα, γιατί αυτό το έργο έχει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για όλους μας, και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, αλλά κουβαλάει πάνω του τον πόνο της γυναίκας που υποφέρει ή που δολοφονείται ακόμα. Σας ενόχλησε εσάς προσωπικά? Κοιτάξτε, εγώ ως δικηγόρος, και το ξέρουν όλοι οι εντολείς μου, έχω εκπροσωπήσει πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν δεχτεί και ενδοοικογενειακή βία και με εναντίον της βίας, είτε είναι σε άντρα είτε είναι σε γυναίκα, δεν κοιτάζω τα φύλλα. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο προξενείο. Θα έπρεπε αυτό το πολύ ωραίο έργο να βρίσκεται είτε σε κάποια ιδιωτική γκαλερί, είτε σε κάποιο μουσείο. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βαγγελάτο, γιατί είναι κρίμα να δυσφημούμε την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά, και μπορείτε να το ελέγξετε από διάφορα agencies, είναι από τις τρεις τελευταίες χώρες στη γυναικοκτονία. Θα έπρεπε να δούμε λίγο, γιατί το ανέφερε η κυρία Λαλέ, και κάνω πάντοτε έρευνα ως δικηγόρος, ότι η καταγωγή της είναι από την Τουρκία και η Τουρκία είναι η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά γυναικοκτονιών. Θα πρότεινα δηλαδή ως δικηγόρος. Τώρα ένα λεπτό, γιατί με μπλέκετε. Δηλαδή, το θέμα είναι να καταγγείλουμε, να καρφώσουμε ή να δούμε πως εμείς εδώ στη δική μας χώρα θα περάσουμε μηνύματα ώστε να μην έχουμε τη βία εναντίον των γυναικών. Δηλαδή αυτό με την Τουρκία που μου είπατε, δεν σας κρύβω, λίγο με ενόχλησε. Εμένα δεν με ενοχλεί όταν ο ίδιος καλλιτέχνης μπορεί να κάνει προτάσεις για πραγματικά χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Οι γυναικοκτονίες και η παράνομη βία είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής, κύριε Βαγγελάτο. Δεν είναι εξωτερικής πολιτικής. Το προξενείο είναι για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάρκο. Αυτό που για μας έχει τη σημασία είναι να αποτυπώσουμε τις απόψεις, να ακούσετε τις απόψεις και κυρίως και την κυρία Μάρκο που ήταν εκεί, όπου φαίνεται ότι δημιουργήθηκε μεγάλη αναταραχή, αλλά και τον κύριο Παπαδημητρίου, και ο καθένας πια να έχει την δική του άποψη και θέση για το θέμα. Λοιπόν, θυμηθείτε το διαγωνισμό μας. Σε μια ώρα από τώρα θα κάνουμε τις δύο σημερινές κληρώσεις. Αλλά το μεγάλο, το κύριος